χαρούμενη, γιατί σήμερα η παρέα μας γεμίζει συνέχεια με ωραία ομερούς ανθρώπους, με ωραία ενέργεια θετική, μεγάλο ωραίο χαμόγελο, Κατερίνα Τζάβαλου κοντά μας. Γεια σας. Καλώς το κορίτσι το όμορφο. Τι κάνετε, μυρίζεις πάρα πολύ ωραία, να το πω στους ανθρώπους που μας βλέπουν. Δεν μπορούν να μυρίσουν. Δεν μπορούν να μυρίσουν, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Και εγώ τρέλα με τις μυρωδιές. Και αν και έχεις, είσαι και λίγο μπουκωμένη. Είμαι λίγο μπουκωμένη, αν μπορείς μωρίτιδα να τα λέμε. Μωρίτιδα. Μάθει ο κόσμος. Μα ναι, γιατί πια ντρέπεσαι να πεις, ξέρεις, έχεις λίγο διχαλά και λες, όχι, όχι, δεν είναι, έχω κάνει τεστ. Χαμός, και έχω κάνει τεστ, έχω εμβολιαστεί, λέμε όλο το πράγμα. Λογικό είναι, γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε και τους γύρω μας, φοβόμαστε τι μπορεί να σκεφτεί ο άλλος κτλ. Λοιπόν, πώς πάει το θέατρο, δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Επίκαιρος ο τίτλος τώρα από ποτέ. Ναι, παιδιά, αυτό που έγραψε ο Ντάριο Φω. Το «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» το 1974, τώρα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Πραγματικά όμως. Δηλαδή, και ό,τι έγραφε τότε, τα ζούμε στο... Στο πολλαπλάσιο. Πολλαπλάσιο. Το 21. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Στο Γιάλινο Μουσικό Θέατρο παίζουμε Τετάρτη με Κυριακή. Τι να πω τώρα, όλοι όσοι... Ένας και ένας όλοι εκεί. Μπέση Μάλφα, Γιώργος Σουξές, Βασίλης Ρίσβας, Τόνι Δημητρίου, Θοδωρής Ρωμανίδης, Κατερίνα Τσάβαλου, Νόντας Μουτζουρέας, Αντρέας Βατζόλης, θέλω να τους πω όλους. Και Πάνος Παναγιωτόπουλος. Τα σκηνικά τα έχει κάνει... Περίμενε, η Άρτεμις, θυμάμαι το όνομα τώρα. Θα το γκουγκλάρουμε και θα το βρούμε. Θα το γκουγκλάρουμε να το βρούμε, τώρα θα το βρούμε. Φλέσα, η Άρτεμις Φλέσα, το βρήκα. Ενδυματολόγος Ελένη Μπλέτσα, πάνε όλα, ξέρετε, πάνε και έτσι. Και εσύ πιο τελή από ποτέ στην παράσταση αυτή. Η Ειρήνη Κρυμιζάκη, χορογραφίες, εντάξει, και σκηνοθεσία Δημήτρης Μιλωνάς. Έλα. Εσύ κάνεις λοιπόν μια γυναίκα εκεί που δουλεύει πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά δεν αμείβεται τα προσδοκόμενα και αυτά που θα έπρεπε να... Που αυτό το έχουμε ζήσει ποτέ. Δεν έχει ζήσει, εσύ το έχετε ζήσει. Όχι καλέ, μη αδρά πληρωνόμαστε. Ναι, δουλεύω αδρά. Στην παράσταση δουλεύω πολύ και δεν πληρώνομαι ανάλογα όπως συμβαίνει και τώρα και πάντα συνέβαινε φαντάζομαι. Και προσπαθώ κι εγώ να κάνω την επανάστασή μου, αλλά... Φοβάμαι κιόλας. Είναι αυτός ο φόβος που έτσι... φοβόσκει σε κάθε αλλαγή. Αλλά την κάνω όμως. Την κάνεις. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, πρε Κατερίνα μου. Αυτό που ξέρω εγώ από όλους τους ηθοποιούς και τους συναδέλφους. Τους είπα όλους τους ηθοποιούς και Γιώργος σου ξέρεις. Τους έχεις πει όλους. Γιατί μαχώναμε πάντα με αυτό. Θα το τσεκάρει και μια ο Δημήτρης. Θα κάνω τώρα ένα τσεκώσιμο να ξεχάσει κάτι. Αυτό που ξέρω όλα τα χρόνια είναι ότι το θέατρο δεν είναι να βοηθήσει έναν ηθοποιό να βιοποριστεί ολοκληρωτικά από αυτό. Ισχύει. Θα σου πω. Από ένα σημείο και μετά μπορείς να βιοποριστείς, απλά είναι πολύ δύσκολα, δηλαδή ζεις μετρημένα. Εξαρτάται και τι ζωή θέλεις να κάνεις. Μπορείς να ζήσεις από το θέατρο, αλλά πολύ μετρημένα. Είναι δηλαδή, και η εποχή δύσκολη πια. Μένα, είναι και η εποχή, αλλά και, πάντα, και εμένα δεν μου έχει συμβεί στο θέατρο να πω «Α, έχω πάρει...» δεν, αλλά μπορούσα και ζούσα όμως και ακόμα μπορώ και ζω. Γιατί περισσότερο θέατρο κάνω. Έχω να κάνω τηλεόραση πολύ καιρό. Δηλαδή, σε αυτό το σκεπτικό και με το παιδάκι σας, γιατί πια είστε μια τριμηλή οικογένεια. Ναι, τώρα είμαστε δύο βέβαια, έτσι. Δηλαδή, δεν είμαι, εννοώ, δύο που δουλεύουμε. Ναι. Δεν είμαι μόνη που δουλεύω. Σου. Παίζει ρόλο και αυτό. Αλλά είναι δύσκολα, είναι πολύ δύσκολα. Μάλιστα δήλωσες ότι αυτό που ο κόσμος έχει στο μυαλό του για εσάς που κάνετε, για εμάς που κάνουμε αυτή τη λαμπερή δουλειά, είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι στην πραγματικότητα ισχύει. Φυσικά. Δηλαδή, καταρχήν ο κόσμος σε βλέπει που είσαι μπροστά στις κάμερες, δεν ξέρω τι και αυτά, ή στο θέατρο, και σου λέει, έλα μωρέ, τι προβλήματα έχουν αυτοί, πάνε εκεί πέρα, παίζουν σιγά τι δουλειά. Μα κάνεις μια δουλειά που ψάχνεις δύο φορές το χρόνο για δουλειά. Υπάρχει ανασφάλεια οικονομική, το πρώτο. Ψάχνεις δύο φορές το χρόνο, πληρώνεσαι οπότε μήνες μετά. Και καμιά φορά δεν πληρώνεσαι. Στην τηλεόραση συνήθως αυτό και καμιά φορά μου έχει τύχει δύο φορές να κυνηγήσω τα χρήματά μου. Και οι σχέσεις βεβαίως, έτσι. Θέλω να πω ότι είναι και οι δουλειές που περνάς καλά και φαίνεται και είναι και οι περιπτώσεις που περνάς μαρτύριο. Ακριβώς. Και ειδικά στο θέατρο αυτό είναι πολύ άγριο να μην περνάς καλά. Εμείς ευτυχώς εδώ περνάμε όντως καλά. Δεν το λέω έτσι. Και το μέτρο σύγκρισης σε σχέση με το παρελθόν. Έχω. Έχεις με το παρελθόν. Βιώνοντάς το, είναι αυτό που το συγκρίνεις. Γιατί όταν δεν έχεις περάσει καλά, εκτιμάς πολύ περισσότερο ιδανικές καλές συνθήκες. Βέβαια, έτσι, βέβαια. Και εγώ είμαι άνθρωπος που πάντα εκτιμάω έτσι κι αλλιώς. Δεν περιμένω δηλαδή να μου έρθει
Δηλαδή, ή να περάσω κάτι κακό και να πω, α, κοίτα τι είχα. Τι ένδειξε τώρα από την αρχή που δεν θα το σήκωνες, δηλαδή, ποια ένδειξη θα έβλεπες τώρα και θα έλεγες, εγώ θα φύγω από αυτή την παράσταση γιατί μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα όπως την προηγούμενη φορά. Όχι, ξέρεις τι θα σου πω, δεν θα το έκανα ποτέ αυτό, γιατί είμαι επαγγελματίας και είμαι και σαν άνθρωπος έτσι και αν αναλαμβάνω κάτι θέλω να το πάω μέχρι το τέλος. Με κόστος δικό σου. Ναι, εδώ και σε μία παράσταση που ήμουνα, που πήγαινε καλά, που ήμουνα με κρίση πανικού, γιατί το γυρνούσα όλο σε μένα αφού δεν μπορούσα να... το πήγα μέχρι το τέλος. Δεν το μετάνιωσες αυτό. Δεν το μετάνιωσα, τελικά ήταν μάθημα. Μπορεί τώρα να μην πήγαινα από την αρχή, να μην αναλάμβανα. Πώς όμως και αυτό πρέπει να ξέρεις κάποιον συγκεκριμένο για κάτι, συγκεκριμένο για κάτι. Δηλαδή να μου πει εμένα κάτι κάποιος ότι ο Μιλιόγλου μη δουλέψεις μαζί του γιατί είναι κακοποιητικός. Αυτό. Και να το αποφύγω εγώ από ναι, την αρχή. Άρα πρέπει τώρα αυτό που λες, δηλαδή τώρα να αρχίσουμε πια όλοι να μιλάμε. Ίσουνα. Και μεταξύ μας. Έκανες την αρχή σε αυτό. Ναι. Σε αυτό το κίνημα MeToo. Εγώ θυμάμαι ότι όταν βγήκες εσύ να μιλήσεις, ακόμα δεν του είχαμε βάλει τον τίτλο του MeToo. Όχι. Έλεγες δηλαδή χαρακτηριστικά ότι. Όχι, μακάρι... γιατί εγώ δεν είπα όνομα. Και δεν γίνεται να πω όνομα για τις μηνύσεις και όλα αυτά. Να το πω δηλαδή έτσι όπως είναι, αλλά ναι, βγήκα και το είπα, ναι. Είπες τότε, θυμάμαι, να έρθει το, αυτό που γίνεται στην Αμερική να έρθει και στην να Ελλάδα. Να έρθει και εδώ, ναι, βέβαια. Σε πήραν τότε συνάδελφοί σου, ηθοποιοί, γυναίκες να σου πούνε, Κατερίνα, αφού έχεις μια τέτοια εμπειρία, είμαι κι εγώ εδώ που πέρασα κάτι τέτοιο. Ναι, 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 μα τα ξέραμε. Ενώ και μεταξύ μας που μιλούσαμε, και εγώ φυσικά μίλησα για εργασιακή. Εργασιακό βία. Ναι, εργασιακό βία. Γιατί αυτό που λες ότι τα ξέραμε είναι και το γνωστό που λένε όλοι ότι πια στο χώρο αυτό όλοι ξέρουμε ποιο είναι ποιο. Μέχρι ένα σημείο όμως. Όχι, αλλά υπήρξε κάποια στιγμή κάποιος να σου πει, ρε Κατερίνα, μίλα, πες. Δηλαδή, δώσε το παραπάνω πληροφορίες για αυτόν τον άνθρωπο, για τον χι άνθρωπο. Όχι, εγώ μιλούσα γενικά στο χώρο. Δηλαδή, οι άνθρωποι ξέρανε. Απλώς δεν βγήκα δημόσια να μιλήσω. Αλλά, ναι. Και είχα πει και στο συγκεκριμένο άνθρωπο ότι όπου βρεθώ και όπου σταθώ, εγώ θα λέω. Σε πήρε ποτέ αυτός ο άνθρωπος ένα τηλέφωνο? Όχι, καλέ. Να σου πει, μην πεις τίποτα. Εγώ ξέρεις τι έχω παρατηρήσει για όλους αυτούς τους ανθρώπους, γενικότερα τώρα να λέμε έτσι. Έχω δει πως όλοι είναι αμετανόητοι. Δεν βγήκε κανείς να ζητήσει συγγνώμη, γενικότερα. Κανείς. Όλοι αρνούνται, δεν ξέρω. Δηλαδή όλοι αυτό. Και αρκεί η Κατερίνα μια συγγνώμη? Δεν αρκεί, αλλά αν είναι ειλικρινής, κάτι είναι. Ξέρω εγώ, τι να τώρα, πού να το πιάσει αυτό. Συγγνώμη, αποδέχονται την ενοχή. Έτσι, μπράβο. Άρα εκεί υπάρχει ένα. Ένα δύσκολο σημείο. Ναι, αλλά δεν γίνεται όμως. Δεν γίνεται όλοι να είναι τρελοί. Δηλαδή, όλοι είναι τρελοί αυτοί που βγήκαν και μίλησαν. Το αποτελέσματος πια όχι. Βέβαια. Και θέλω να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα, ρε Κατερίνα. Επειδή σε ξέρω και λίγο καλύτερα. Βέβαια, αυτό. Έχεις εκφράσει μερικές φορές και παράπονα ότι ρε να πάρει οργή. Ίσως έπρεπε να είμαι λίγο πιο σκληρός άνθρωπος. Το πιστεύεις πραγματικά αυτό, ή είναι κάτι που λες πάνω στο θυμό σου ή πάνω στη δύσκολη στιγμή? Το λέω πάνω στο θυμό μου και στη δύσκολη στιγμή ότι θα ήθελα να είμαι πραγματικά έτσι λίγο πιο. Μπιτσάρα, μπιτσάρα όπως το είπα πριν. Όπως ακριβώς το λέμε. Όπως ακριβώς να μην κρυβόμαστε έτσι. Αλλά το λέω και μετά όμως δεν μπορώ. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς, το κοριτσάκι σου θα είναι. Είναι πολύ. Πόσο είναι τώρα? 3,5 πάει στα 4. Το Γενάρη θα γίνει 4. Αγάπη μου, Μαριλενή. Πώς... Μαριμέλη, από Μαριμέλη. Μαρία Μελίνα. Απίστευτο. Απίστευτο, απίστευτο. Δεν σε χαρήκαμε πάρα πολύ για να είμαι ειλικρινή. Και εγώ δεν σας χαρήκα. Αγάπη μου, δεν γέμισα εγώ από Κατερίνα να πω, αχ, την είχαμε εδώ πέρα και γέμισε η καρδούλα μας. Πότε θα μας ξανάρθει, αφού είστε και φίλοι. Θα έρθω να ζω, θα τον δω το Μιλιόγλου. Θα έρθει ο Δημήτρης να σε πάρει με τα μάξι του. Και εγώ θα σε πάω τσάρκα στην άκρη. Ο Δημήτρης δεν οδηγεί. Βάλα με κλεμμένο αμάξι. Ποιο αυτό θυμήθηκα τώρα. Να μας έρθεις μια μέρα, έλα σε μια ερωτηστικό μας. Α, θα δω, έλα, θα δω. Θα το κάνουμε ωραία παρέα. Θα το σκεφτώ, να, τώρα θα γίνω. Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω θέατρο. Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Τετάρτη με Κυριακή. Ελάτε, ελάτε όλοι να φωνάξουμε. Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Και μετά να δούμε τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ.